Κύριε Παπαναστάση, άκουσα και τον κύριο Κουτσούμπα αυτές τις μέρες να λέει ότι σε αυτό το θέμα δεν μας βοηθήσει κανείς, ότι υπάρχουν οι γνωστοί, όπως είπε, ευρωνατοϊκοί σχεδιασμοί για την περιοχή και ότι είμαστε μόνοι μας. Εάν αυτό το θέσουμε ως δεδομένο, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σε περίπτωση που υπάρξει, χωρίς να το θέλουμε εμείς, εμείς δεν θέλουμε. Αλλά αν και εφόσον υπάρξει, οι κανόνες εμπλοκής τους ξέρετε, φαντάζομαι, τους είπε και ο Πρωθυπουργός προχθές, ότι τους συζήτησε στο ΚΙΣΕΑ και έχει δώσει τις εντολές και πλέον είναι μηχανοποιημένη αυτή η κατάσταση. Ναι. Καταρχάς, δεν είναι θέση δική μας ότι είμαστε μόνοι μας ή είμαστε μαζί με άλλους. Η θέση μας είναι διαφορετική. Καταρχάς, να πούμε ένα πράγμα. Ότι και από τους προλαλήσαντες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ πέρα στο πάνελ, τέθηκε το θέμα των ελληνοτουρκικών σαν να είναι η Ελλάδα με την Τουρκία μόνη τους μέσα σε αυτή την γεωγραφική περιοχή. Η Ελλάδα δεν είναι μόνη με την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή είναι μέρος ενός γενικότερου puzzle. Εμείς το λέμε και το λέμε ξεκάθαρα ότι είναι ένα puzzle το οποίο παρουσιάζει αυτή, να χρησιμοποιήσω ένα εύσχυμο όρο, μια κινητικότητα, και αυτή η κινητικότητα αντικατοπτρίζει τους ανταγωνισμούς που υπάρχουν ανάμεσα στις μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, όπως είναι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τη Ρωσία και λιγότερο με την Κίνα. Και μέρος αυτού του προβλήματος είναι και η Ελλάδα και η Τουρκία. Καταρχάς, όταν λέμε Ελλάδα και Τουρκία, γιατί επίσης χρησιμοποιείται αυτός ο όρος και αφήνουμε να πλανάται ένα θολό περιεχόμενο, το θολό περιεχόμενο αυτών των όρων. Τι είναι? Είναι τα όρη και τα βουνά της Ελλάδας και της Τουρκίας? Είναι οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας? Όταν λέμε Ελλάδα και Τουρκία, τι είναι? Εμείς λέμε καθαρά, οι όροι Ελλάδα και Τουρκία αντικατοπτρίζουν την πολιτική των κυβερνήσεων οι οποίες στηρίζουν τις αστικές τάξεις αυτών των χωρών. Οι κυβερνήσεις τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα αυτών των τάξεων. Άρα, όταν μιλάμε για διαπάλη και τη διαμόρφωση επικίνδυνων συνθήκων, μιλάμε για συγκεκριμένες ευθύνες της αστικής τάξης της Ελλάδας και της αστικής τάξης της Τουρκίας. Οι λαοί καμιά εμπλοκή δεν έχουν σε αυτή την ιστορία. Οι λαοί θύματα θα είναι. Μιλήσαμε για θερμό επεισόδιο που πραγματικά και εμείς εκτιμάμε ότι μέσα από την ιδιαίτερη επικίνδυνη αυτή κατάσταση είναι πιθανό πολύ η περίπτωση να έχουμε και ένα θερμό επεισόδιο. Θερμό επεισόδιο τι σημαίνει? Σημαίνει αιματοβαμμένο επεισόδιο. Και ποσός μας ενδιαφέρει εμάς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα αν θα είναι καλοκαίρι ή αν θα είναι φθινόπωρο ή αν θα είναι χειμώνας και αν θα βλαφτούν τα οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα αυτών οι οποίοι θα κάνουν τελικά τον πόλεμο. Αυτό το αιματοβαμμένο επεισόδιο, είτε μικρό είτε μεγάλο, θα είναι αιματοβαμμένο από το αίμα της αφρόκρεμας του ελληνικού λαού και του τουρκικού λαού από την νεολαία μας. Άρα λοιπόν να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όσο για το αν είμαστε μόνοι ή είμαστε μαζί με άλλους, αναφέρθηκε η λέξη σύμμαχοι και συμμαχίες και εταίροι. Είμαστε σύμμαχοι λοιπόν με τις νατοϊκές χώρες και είμαστε μέρος είμαστε μια χώρα μέλος η οποία εκτελεί εντολές ενός διευθυντηρίου του νατοϊκού. Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω εγώ. Το 1952 που ο ελληνικός στρατός εξτράτευσε στην Κορέα, πριν από λίγες μέρες είχαμε και την επέτειό τους, και γυρίσανε πίσω 200 νεκροί και 566 τσακισμένοι για όλη τη ζωή Έλληνες, Ελληνόπουλα. Ήμασταν στο ΝΑΤΟ. Το 1955 έληξε η εκστρατεία της Κορέας. Το 1967, όταν αλυσοδέθηκε ο ελληνικός λαός, εργαλειοποιώντας επίορκους αξιωματικούς, ήμασταν μέλος του ΝΑΤΟ. Σχεδιάστηκε αυτή η Χούντα στα γραφεία του ΝΑΤΟ. Ζήτησε και συγγνώμη υποκριτική ο πρόεδρος Κλίντον. Το 1974, όταν άρχισαν και γύρονταν οι αξιώσεις της Τουρκίας, ήμασταν στο ΝΑΤΟ. Ήμασταν. Το 1997, όταν ο Σιμίτης συμφώνησε στη Μαδρίτη ότι η Τουρκία έχει νόμιμα δικαιώματα στο Αιγαίο. Ήταν Πασόκ. Μην ξεχνιόμαστε. Ήμασταν στο ΝΑΤΟ ή δεν ήμασταν? Επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν με πρόσκληση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήρθε ο νατοϊκός στόλος για να ελέγξει δήθεν αυτές τις τραγικές μορφές και τις αμπρέλες που πηγαίνονται στο Αιγαίο με φρεγάτες και κορβέτες, δηλώνοντας στο ΝΑΤΟ ότι δεν αναγνωρίζει σύνορα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ήμασταν στο ΝΑΤΟ. Κύριε Παπαναστάση, άρα λοιπόν, για να κλείσω. Το χρόνο σε όλους αναλογικά, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Για να κλείσω λοιπόν, αυτή είναι σήμερα. Ωραία, ευχαριστώ. Κύριε Παπαναστάση, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, σε ό,τι αφορά τώρα και τα εξοπλιστικά αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η χώρα μας θα μπορεί να αντιμετωπίζει εξωτερικές απειλές. Δεν είμαστε στην Δανία ή στη Σουηδία ή στο Λουξεμβούργο. Είμαστε εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, που είναι η διακεκαυμένη ζώνη
για λόγους οι οποίοι είναι γνωστοί και δεν χρειάζεται τώρα να τους αναλύσουμε. Κατά την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, τι μπορεί να γίνει σε αυτό το επίπεδο? Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλύτερα από μένα ότι υπάρχουν πολλές ζωτικές ανάγκες για τον ελληνικό λαό που έχει προβλήματα στην καθημερινότητά του, αλλά και από την άλλη η ύπαρξη της χώρας δυστυχώς, δυστυχέστατα, έχει να κάνει και με αεροπλάνα, με φρεγάτες και με όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο, αν θέλετε, παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσωπικά εμένα, γιατί πέρα από το ότι είμαι υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ στον ομόετο Λακαρνανίας, είμαι και απόστρατος αντισυνταγματάρχης, προερχόμενος και από τις ειδικές δυνάμεις. Είναι ένα θέμα το οποίο, αν θέλετε, το ξέρω και βιωματικά. Έχετε γνώση. Ακριβώς. Ήθελα να πω το εξής, ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι μια εξωτερική πολιτική η οποία είναι απολύτως δέσμια των συμφωνιών και των συμφώνων συνεργασίας ή συμμαχίες, αν θέλετε, στην οποία έχουν εντάξει τη χώρα μας οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Από το 1952, όπως είπα και προηγούμενα, είμαστε στο ΝΑΤΟ. Άρα δεν υπάρχει εθνική πολιτική, και να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Είναι η πολιτική η οποία μας αναθέτουν και, αν θέλετε, υπηρετούμε και σε επίπεδο πολιτικής αλλά και σε στρατιωτικό επίπεδο, και θα πω δύο λόγια περισσότερο γι' αυτό, που την εξωτερική, οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά εκφράζανε και υπηρετούσαν την εξωτερική πολιτική των μεγάλων χωρών του ΝΑΤΟ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας φέρω για παράδειγμα τη διαμόρφωση των σχέσεων με τη Ρωσία, ανταγωνισμοί οικονομικοί μεταξύ ΗΠΑ Ρωσίας, και η Ελλάδα κάνει εμπάργκο. Πρημοδοτεί αυτή τη στιγμή και υπηρετεί η κυβέρνηση του Ισραήλ τα αμερικανικά συμφέροντα στην Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα στενή σύμμαχος με το Ισραήλ και μάλιστα σε επίπεδο να καταδικάζει και να καταδικάζει τον Παλαιστινιακό λαό, αλλά και να επικροτεί τη γενοκτονία του. Αυτά σε πάρα πολλά μπορούσαμε να είναι ατέλειωτος αυτός ο κατάλογος. Πάμε στους εξοπλισμούς. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι διαστόματος Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ αλλά και του ίδιου του Προέδρου των ΗΠΑ, οι χώρες μέλης του ΝΑΤΟ υποχρεώνονται να δαπανούν ετήσια το 2% του ΑΕΠ τους για στις ένοπλες δυνάμεις. Και προσέξτε, στις ένοπλες δυνάμεις συνολικά, μέσα σε αυτό το 2% που για την Ελλάδα είναι 4,2 ή 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, περιέχονται και οι αμοιβές και οι στολές και η εκπαίδευση, τα πάντα. Γιατί άραγε ο Τραμπ νοιάζεται για αυτά τα στοιχεία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων? Εμείς λέμε ξεκάθαρα, νοιάζεται για το στρατό του. Είναι καθαρό ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, μέσα από τις συμφωνίες τις οποίες έχουν υπογράψει με το ΝΑΤΟ, οποιαδήποτε στιγμή θέλει το ΝΑΤΟ, τις δεσμεύει και τις χρησιμοποιεί συνολικά. Αυτό εμπεριέχει και το δόγμα. Το δόγμα, λοιπόν, που είναι στραμμένο στην υπεράσπιση των συμφερόντων του ΝΑΤΟ, από αυτό το δόγμα πηγάζουν και οι εξοπλισμοί. Για να τελειώνω, οι εξοπλισμοί αυτοί, λοιπόν, δεν είναι προσανατολισμένοι στο μεγαλύτερο τους μέρος να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της Ελλάδας, σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά υπηρετούν τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, παρόλο που αδικηθήκαμε σε μία, κατά την άποψή μας, ανούσια διαμάχη, θα πω μία θέση η οποία, αν θέλετε, απαντάει σε όλα τα ερωτήματα που μπήκαν στην προηγούμενη συζήτηση. Ένα λεπτό όμως, κύριε Παπαναστάση. Ένα λεπτό. Η ελληνική κυβέρνηση πρωτοστάτησε στην εφαρμογή, στην ατοποίηση των Βαλκανίων με την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ήταν μια συμφωνία Αμερικανονατοικής σκοπής που εφαρμόστηκε συγκεκριμένο χρόνο για να μπουν τα Σκόπια και αυτά στο ΝΑΤΟ μέσα στο πλαίσιο. Ευχαριστώ, κύριε Παπαναστάση. Αμερικανων... Όχι, δεν τέλειωσα. Με συγχωρείτε, θέλω να κλείσω. Έχετε δίκιο. Δεν είπα τίποτε. Έχετε μία δίκιο. Πρόταση ακόμη. Έχετε και θα κλείσω. Δίκιο. Μία πρόταση. Έχετε δίκιο. Μία πρόταση μόνο. Έχετε λοιπόν, δίκιο. Αυτή είναι η μία πλευρά της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έχει τη σύμφωνη γνώμη και του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και της Νέας Δημοκρατίας. Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι η πολιτική που εφαρμόζεται εδώ πέρα στην Ελλάδα, που έχει γονατίσει τους εργαζόμενους και θα τους ξαναγονατίσει από τις 8 του Ιούλη και μετά, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που, από ό,τι φαίνεται, θα βγει. Μάλιστα. Εμείς, λοιπόν, καλούμε τους εργαζόμενους, καλούμε τα λαϊκά στρώματα, την νεολαία, να καταδικάσουν αυτή την πολιτική, να στηρίξουν την πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος, για να υπάρχει μια ουσιαστική και πραγματική αντιπολίτευση την επόμενη μέρα των εκλογών. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα δώσει αξιοπρέπεια, αυτοσεβασμό, και θα έχουν το δικαίωμα να περπατάνε με το κεφάλι ψηλά την επόμενη μέρα.